Πάμε στην Ιουλιέτα Μιχαήλ τώρα. Πάμε να μιλήσουμε για μια ιστορία η οποία επαναλαμβάνεται και επαναλαμβάνεται. Και για τι πράγμα μιλάμε αυτή τη στιγμή? Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι σε τροχοκάθισμα, ανάπηροι συμπολίτες μας, οι οποίοι θέλουν να μετακινηθούν ως άνθρωποι κανονικά και δεν έχουν λεωφορείο. Τους τα κόβουν και αυτά. Πάμε στην Ιουλιέτα Μιχαήλ. Καλό μεσημέρι, Χριστό, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε εδώ στη λεωφόρο Μακαρίου. Ήρθαμε εδώ σήμερα γιατί μας έχει γίνει κάποια καταγγελία ότι το πρόγραμμα που υπάρχει από το Υπουργείο Μεταφορών «Πάμε on demand» για τα άτομα με αναπηρία μπορεί να κοπεί. Ουσιαστικά τους έχουν ανακοινώσει ότι θα κοπεί. Γίνονται προσπάθειες από το Υπουργείο Μεταφορών ώστε να μην κοπεί το εν λόγω πρόγραμμα. Εμείς συνομιλήσαμε με το Υπουργείο Μεταφορών. Η πρόθεση είναι να επεκταθεί. Ωστόσο, το πρόβλημα με τους οδηγούς που υπάρχει εδώ στη Λευκοσία επεκτείνεται και σε αυτό το πρόγραμμα. Γίνονται προσπάθειες να εξευρεθούν οι οδηγοί. Ωστόσο, δεν έχει καταστεί αυτό εφικτό. Το εν λόγω πρόγραμμα είναι σε εφαρμογή από τον περασμένο Ιούλιο. Είναι πιλωτικό και θα λήξει τον Νοέμβριο. Τους έχει ανακοινωθεί χθες ότι δεν θα ανανεωθεί προς το παρόν. Πάμε όμως να συναντήσουμε εδώ τους πρωταγωνιστές, τους άνθρωπους τους οποίους περνούν ένα γολγοθά και αυτό το πρόγραμμα τους έχει βοηθήσει, διότι έρχεται και τους παίρνει έξω από το σπίτι τους και τους πάει στη δουλειά. Έχω εγώ τον Γρηγόρη Γρηγορίου και την Κατερίνα Κούρα. Έχω εδώ, κύριε Γρηγορίου, πείτε μας. Τι ακριβώς σας έχουν αναφέρει? Αυτό το πρόγραμμα σας έχει βοηθήσει εσάς? Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ το πρόγραμμα. Λοιπόν, ξεκίνησε από τις 20 του Ιούλη φετός και τώρα 10 του Νιόβρη μας είπαν ότι θα τελειώσει, θα δερματιστεί. Λοιπόν, υπάρχει ενδεχόμενο να δερματιστεί. Τώρα μαθαίναμε, ακούσαμε ότι υπάρχει πρόβλημα με οδηγούς. Από αυτόν το βήμα του ΣΥΓΜΑ, ευχαριστώ που μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την εταιρεία και τον Υπουργό Μεταφορών που έκαμε το πρόγραμμα. Και θέλω να απευθύνω έκκληση σε κάθε επαγγελματία οδηγό λεωφορείου να έρθει κοντά στην εταιρεία για να συνεχιστεί το πρόγραμμα, διότι μας βοηθά τα άτομα με αναπηρίες. Αφάνταστα το πρόγραμμα αυτό. Πριν εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα, όπως μας είπε εδώ η κυρία Κούρα, χρειαζόταν 2 ώρες για να έρθει στη δουλειά, έτσι? Ναι, συνήθως για να από και προς την εργασία μου χρειαζόμουν 2 ώρες ημερησίως το πρωί και 2 ώρες ημερησίως το απόγευμα. Και αλλάζατε 6 λεωφορεία. Και άλλαζα 6 λεωφορεία. Ένα λεωφορείο από κοντά από την οικία μου το οποίο περνά, αλλά δεν με διευκολύνει να το πάρω, διότι πηγαίνει μακάριο στάδιο και πρέπει πάντα να έχω έναν άτομο να με μεταφέρει με το αυτοκίνητο καθημερινά το πρωί, να με πάρει στη στάση να πάρω λεωφορείο το οποίο μεταβαίνει πλατεία Σολομού, ενώ έχω γραμμή την οποία περνά έξω από το σπίτι μου και είναι το νούμερο 17, το οποίο έκαναν αυτή την αλλαγή και σταμάτησε να εξυπηρετά την ευκολία μου να μεταβώ προς την εργασία μου. Και για να φτάσω στην εργασία μου πρέπει να πάρω στο σύνολο 3 λεωφορεία το πρωί και 3 λεωφορεία το απόγευμα, που αυτόν το θεωρώ απάνθρωπο, πόσο μάλλον για έναν άτομο σαν εμένα που έχω αναπηρία εκγενετής κινητική. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να διακινηθείτε και να έρθετε στην εργασία σας. Μας είπατε και διάφορα περιστατικά που σας έχουν τύχει, το Γολγοθά που ανεβαίνετε με τα λεωφορεία, παρολίγο να σας χτυπήσει και η πόρτα. Ναι, παλιότερα, πριν να γίνει αυτό το πρόγραμμα που το θεωρώ αξιόλογο, διότι είναι πολύ διαφορετικό να έρχεται το λεωφορείο κοντά στο σπίτι μου με το να παίρνω 3 λεωφορεία για να μεταβώ στην εργασία μου, το οποίο μιλάμε για απόσταση των 45 λεπτών και συνολικά γίνεται απόσταση 4 ωρών.
που η Κύπρος δεν είναι εξωτερικό για να συγκρίνουμε τις αποστάσεις του εξωτερικού. Η Κύπρος είναι ένα νησί, το οποίο έπρεπε να είναι κοντά στους πολίτες του, ειδικά τις ευάλωτες ομάδες. Και με τούτη την κίνηση τώρα, που έγινε μέσω του Πάμε On Demand, θέλω να εκφράσω τη θερμή μου επιθυμία να συνεχιστεί, γιατί δεν έχει βελτιώσει μόνο την καθημερινότητά μου ως ΑΜΕΑ, αλλά έχει βελτιώσει την ποιότητα ζωής. Είναι και έναν είδος ανεξαρτησία ως άτομο με αναπηρία. Γιατί μπορείτε να διακινηθείτε ελεύθερα στους δρόμους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Γρηγόρη Γρηγορίου και την κυρία Κατερίνα Κούρα. Απευθύνουν έκκληση να επεκταθεί το πρόγραμμα, να βρεθούν οι οδηγοί, να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες στο Υπουργείο Μεταφορών, να βοηθήσει εδώ τα άτομα, όπως είπε, για να έχουν την ανεξαρτησία τους, Χρήστο. Και είναι εδώ, έχει στέγαστρα και στάσεις. Μας έχουν αναφέρει ότι σε άλλες περιοχές που παίρνουν το λεωφορείο δεν υπάρχουν. Αν και βλέπουμε και αυτή τη στάση ότι είναι σπασμένη, ναι. Χρειάζεται ανανέωση. Τα μαύρα της τα χάλια έχει στάση, Ιουλιέτα. Σύγχρονη. Είναι αλήθεια αυτή και ελπίζουμε τουλάχιστον όλα αυτά να καλυφθούν από το νέο σχέδιο για τις στάσεις, το οποίο είχαμε παρουσιάσει και εμείς. Έχει και εγκριθεί. Ακριβώς. Περιμένουμε να ξεκινήσει η υλοποίησή του. Θα πάρει και 5 χρόνια για να γίνει όλο αυτό. Ακριβώς. Χρήστο, περιμένουμε το κράτος να λειτουργήσει υπέρ των πολιτών. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Χαιρετίσματα εκεί στους φίλους μας. Ελπίζουμε να βρεθεί μια λύση άμεσα.